τώρα. Αμάν, λάστιχο, κάτι άκουσα. Ω Θεέ μου, πάω στο Σιάννη. Καλώς τη Μαρία. Μαρία, έμεινες από λάστιχο. Έμεινα από λάστιχο και δεν ξέρω τίποτα. Και με αυτά τα νύχια δεν πιστεύω να πήγες να το αλλάξεις. Όχι βέβαια. Τότε ήρθες σε εμάς. Πού αλλού. Μαρία μου, το λάστιχο δεν είναι μαύρο στρογγυλό και μπαίνει σε ένα ωραίο αυτοκίνητο. Έχει κάποιες προδιαγραφές. Όπως έχει το χρόνο, έχει τη γύρανσή του και φυσικά δεν τα ξέρεις. Πρέπει να μου τα πείτε όλα. Ακριβώς, γι' αυτό ήρθες σε εμάς. Ένα λάστιχο είναι κατασκευασμένο ή για 40.000 χιλιόμετρα ή για 4 χρόνια ζωής από την ώρα που τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο. Αν τα λάστιχά σου είναι παραπάνω από ένα από τα δύο, θα πρέπει να αλλάχτουν. Γιατί δεν θα έχεις ούτε τιμόνι να στρίψεις, ούτε φρενάρισμα. Άλλο το καλοκαίρι, άλλο το χειμώνα. Εσύ φοράς τα ίδια ρούχα χειμώνα, καλοκαίρι. Βέβαια. Άρα θέλουμε θερινά λάστιχα, διότι έχουμε 40 βαθμούς θερμοκρασία. Το χειμώνα το λάστιχο, του χιονιού που λέμε, δουλεύει από τους συν 10 βαθμούς μέχρι τους μείον 30. Θα το είχες αυτό το λάστιχο τον Αύγουστο με 40 βαθμούς θερμοκρασία και με 60 η άσφαλτος, δεν θα φρενάριζες με τίποτα. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έπαθα όμως, έχω και άλλο πρόβλημα. Κι άλλο. Άλλαξα τα λάστιχά μου, θα με μαλώσετε τώρα. Πήγα αλλού, τα άλλαξα τα λάστιχά μου. Αλλά το θέμα μου ήταν ότι μετά το τιμονάκι έτρεμε. Α, βλέπεις όταν πηγαίνεις αλλού. Ο συνάδελφος δεν έκανε καλή ζυγοστάθμιση. Το λάστιχο δεν έχει ισοβάρη μέρη παντού. Έτσι, καμιά φορά ή το λάστιχο ή η ζάντα έχει κάποια βάρη μέσα στο σκελετό του. Εμείς έχουμε μια υπερσύγχρονη ζυγοστάθμιση όπου βρίσκουμε αυτά τα βάρη και κάνουμε την τέλεια ζυγοστάθμιση. Δεν φτάνει που άλλαξα τα λαστιχά μου αλλού, λάθος. Γιατί δεν προσέχω, έστρεβα το τιμόνι δεξιά, μου πήγαινε αριστερά. Το ξανά στρεβα δεξιά, μου φεύγε το τιμόνι. Πείτε μου τι έκανα. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Πάλι καλά. Αλλά πάλι, όταν βγάζουμε από ένα αυτοκίνητο τα μεταχειρισμένα λάστιχά μας, ο τεχνίτης πρέπει να κοιτάει τη φθορά του τέλματος. Το αμάξι σου θέλει απλώς ευθυγράμμιση. Διότι δεν είναι μόνο το λάστιχο, είναι και τα συστήματα της ανάρτησης, όπου κάποια έχουν χαλαρώσει και εσύ έβαλες τα καινούργια σου λάστιχα, νόμιζες ότι θα πας με 200, αλλά η γεωμετρία του αυτοκινήτου σου ήτανε λάθος. Έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ευθυγράμμισης, η οποία μέσα σε 7 λεπτά γίνεται η μέτρηση της γεωμετρίας του αυτοκινήτου. Και έτσι ξέρουμε αμέσως σε ποια κατάσταση είναι και το μπροστινό μας σύστημα και το πισινό μας σύστημα, έτσι να μπορούμε να τρέχουμε χωρίς κανένα φόβο. Σιάννης, μόνο Σιάννης, η επιλογή μου. Και φυσικά δεν χαλάμε και τα νύχια.